centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε στο δεύτερο λύκειο, όπου και εκεί έχουμε, επαναλαμβάνω, σε αναστολή συγκεκριμένο τμήμα, το Α2. Θα πάμε στο διευθυντή του λυκείου. Κύριε Κοστούλα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω εσείς σαν διευθυντής, περιέχει στο λύκειο το πρώτο. Μας λένε βέβαια, πριν το πείτε, ότι και συνάδελφοί σας καθηγητές με τους οποίους μιλάμε, ότι τα παιδιά μες στην τάξη, θα λέγαμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν συμμορφωθεί όντως με τις μάσκες όλα καλά. Τα προβλήματα είναι στο διάλειμμα, μας λένε οι περισσότεροι, εκεί όπου τα παιδιά βγάζουν και τις μάσκες και είναι όλα παρέα, όλα μαζί και όλα σε πολύ κοντινή απόσταση. Δεν ξέρω αν αυτό έρχεται. Ωραία, σε... Τα είπατε όλα μαζί τώρα και θα πρέπει να σας δώσω να τα κωδικοποιήσετε. Συγκεκριμένη και πάμε. Συγκροτημένη απάντηση. Πάμε. Πρώτα, αν περιμέναμε να συμβεί. Περιμένατε. Είστε ειλικρινείς. Για να είμαστε ρεαλιστές, ναι. Όλοι το περιμένουμε αυτό. Και για να είμαστε ακόμα πιο κοινικά ρεαλιστές, θα έλεγα ότι περιμένουμε και χειρότερα στη συνέχεια της σχολής. Δηλαδή, τι περιμένετε, γιατί εσείς τώρα είστε συνεχή συνεννόηση με τον ΕΟΔΙ, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως. Και για να το λέτε, δεν το λέτε τυχαία. Τυχαία δεν το λέω, αλλά στηρίζεται απλώς στην πραγματικότητα, βλέποντας ήδη τα αυξημένα κρούσματα, τα αυξανόμενα μάλλον να το πω σωστά, ναι, κρούσματα σε πολλά σχολεία της Ελλάδας. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα σε καλό επίπεδο, αφού είμαστε αναγκασμένοι μόνο ένα τμήμα να αναστείλουμε. Ναι. Αλλά υπάρχουν αρκετά σχολεία που είναι σε αναστολή πλήρη, ολόκληρα, ναι, τα σχολεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, δυστυχώς ο ιός υπάρχει, κυκλοφορεί και δεν παίρνει ο καθένας τα ατομικά μέτρα προστασίας. Η ατομική ευθύνη, που είναι το βασικότατο, είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επιστρατεύσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το υπαρκτότατο αυτό πρόβλημα. Το ακούμε στα μέσα ενημέρωσης, δεξιά και αριστερά, νομίζουμε ότι συμβαίνει κάπου αλλού και κλειβόμαστε για εκείνους τους ανθρώπους και ξαφνικά είναι δίπλα μας, μαζί μας. Πραγματικά, χτυπάει και η δική μας πόρτα. Τώρα, εξηγήστε μας λίγο, κύριε Κοστούλα, ποιο είναι το πρωτόκολλο, δηλαδή, από χθες που πληροφορηθήκατε κι εσείς για ένα θετικό σε τμήμα το Α2. Ναι. Όπως έχει ανακοινωθεί, και το λέμε για το τμήμα γιατί έχει ανακοινωθεί, ναι, από το ίδιο το κράτος, από την κυβέρνηση, δεν το λέμε έτσι. Ναι, ακριβώς. Ανακοινώνται καθημερινά όλα ακριβώς τα υπόλοιπα σχολή. Ποιες είναι οι κινήσεις, δηλαδή, το λέω αυτό για να καταλάβουμε τι θα γίνει και στην πορεία, γιατί μάλλον θα έχουμε και άλλα. Ναι, αυτό σας είπα. Τι θα γίνει λοιπόν. Εγώ θα σας περιγράψω μια τυπική διαδικασία. Μάλιστα. Έτσι, που ακολουθείται με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΙ και του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι αυτές οι οδηγίες σε τακτική βάση διαφοροποιούνται, εμπλουτίζονται ή τροποποιούνται. Είναι η τρίτη κατά σειρά οδηγία που έχουμε πάρει από το τέλος Αυγούστου μέχρι τώρα. Α, μάλιστα. Η τελευταία, την οποία εφαρμόσαμε εμείς κατά ανάγκη χθες, μας ήρθε μόλις χθες. Αλήθεια. Ναι. Είναι το καινούργιο πρωτόκολλο, το οποίο ακριβώς ακολουθεί. Αναθεωρημένη σχέση με τις προηγούμενες δύο, ήρθε μόλις χθες. Ναι. Γίνεται συχνή η αναθεώρηση, διότι γίνονται διαπιστώσεις, μελετώνται οι περιπτώσεις και πρέπει να εμπλουτίζονται, ναι, τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται, ναι, κάθε φορά, για να καλύπτουν όσο γίνεται καλύτερα τις ανάγκες. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς είναι άμεση ενημέρωση φυσικά της υπέρτερης αρχής, που είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ναι, και ταυτόχρονα συντάσσουμε ένα πίνακα με τις επαφές με τις οποίες είχε έρθει το συγκεκριμένο άτομο που παρουσιάζει το βεβαιωμένο κρούσμα. Και εντός και εκτός σχολείου. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, επειδή είναι εντελώς απροσδιόριστο το πεδίο των επαφών οποιουδήποτε από εμάς και προπαντός ενός μαθητή εκτός σχολείου, το πρωτόκολλο προβλέπει καλώς ή κακώς καταγραφή μόνον των συμμαθητών του συγκεκριμένου μαθητή στο συγκεκριμένο τμήμα στο οποίο φυτά. Καθώς επίσης και των καθηγητών, οι οποίοι το τελευταίο 48ωρο πριν από την εκδήλωση των συμπτωμάτων, όχι της επιβεβαίωσης του κρούσματος, των συμπτωμάτων, που είναι λίγο διαφορετική έννοια αυτή, κάνανε μάθημα στο τμήμα αυτό τουλάχιστον για 2
ώρες συνολικά τις τελευταίες 48 ώρες. Αυτή λοιπόν, αυτά θεωρούνται επισήμως ως επαφές του κρούσματος και αυτές κοινοποιούνται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας εδώ στην περιφέρεια και επίσης ταυτόχρονα και στην πολιτική προστασία. Αυτοί στη συνέχεια γνωμοδοτούν για το τι πρέπει να γίνει, προφανώς την αναστολή δηλαδή του συγκεκριμένου τμήματος. Δηλαδή την αναστολή εσείς την πήρατε ως εντολή πότε? Ναι, ναι, πολύ γρήγορα θα σας πω. Αφού στείλαμε εμείς χθες συγκεκριμένα το απόγευμα, γιατί ήμασταν όλη την ημέρα στο σχολείο, το απόγευμα γύρω στις 4 η ώρα τον πίνακα των επαφών του μαθητή στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, εκείνοι γνωμοδοτήσανε υπέρ της αναστολής του τμήματος και στείλανε την γνωμοδότησή του στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, η οποία πήρε και την τελική απόφαση. Άρα λοιπόν γνωμοδοτούν οι υγειονομικές υπηρεσίες, ναι, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια. Και αποφασίζει ο υπηρεσιακός παράγοντας που είναι πάνω από εμάς, δηλαδή η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Που και εκείνοι για τις 14 μέρες φαντάζομαι έχουν επίσης κάποιες εντολές κλείνουν ή να αναστέλουν τμήματα για 14 μέρες. Και εν συνεχεία βεβαίως, παράλληλα με όλα αυτά, ενημερώθηκαν όλοι οι γονείς ότι θα πρέπει να κρατήσουν τα παιδιά τους, όλοι οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου. Να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Να κρατήσουν τα παιδιά στα σπίτια, να μην κινούνται τα παιδιά εκτός σπιτιού, να μην πάνε σε φροντιστήρια δεξιά και αριστερά, να μην έχουν δηλαδή άλλες υποθέσεις. Λέτε να το τηρούν αυτό, λέτε να το τηρήσουν αυτό. Εδώ ξανααναφέρομαι στην έννοια που είπα στην αρχή, η ατομική ευθύνη. Που είναι το βασικό. Γιατί θα πρέπει και προσθέτω ότι υποδείξαμε στους γονείς να έχουν το νου τους στα παιδιά, αν τυχόν παρουσιάσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, να σπεύσουν αμέσως στο γιατρό και τα περαιτέρω. Οι γονείς των παιδιών θα ελεγχθούν ή θα ελεγχθούν μόνο αν διαπιστωθεί κάποιο? Όχι, δεν προβλέπεται έλεγχος των γονείων, παρά μόνο αν παρουσιάσουν σύμπτωμα. Τώρα, τα αποτελέσματα των παιδιών του συγκεκριμένου δικού σας τμήματος ή των άλλων δύο τμήματων που έχουμε για το πρώτο λύκειο, παραδείγματος χάρη, βγαίνουν άμεσα για να ξέρουμε τι γίνεται? Δηλαδή, σήμερα θα το ξέρουμε? Δεν υπάρχει κανένα, δεν περιμένουμε κανένα αποτέλεσμα. Αυτοί βρίσκονται όλοι στο σπίτι. Α, δεν θα πάρθουν δείγματα από τα παιδιά? Δεν υποχρεούνται να κάνουν κάποιο έλεγχο εφόσον δεν έχουν συμπτώματα. Μετά από, οι γιατροί μας έχουν ενημερώσει ότι μετά από 10 μέρες από την επιβεβαίωση ενός κρούσματος δεν μεταδίδεται ο ιός. Μάλιστα. Και γι' αυτό ο μαθητής, ο συγκεκριμένος, μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο με τη λήξη των 2 εβδομάδων που έχει αναφαλεί λειτουργία. Άρα μισό λεπτό, τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματος. Τα υπόλοιπα παιδιά των τμήματων δεν θα υποστούν έλεγχο COVID? Υποχρεωτικά όχι. Προαιρετικά, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Και οπωσδήποτε πρέπει να το κάνει. Αυτό όμως δεν μπορούμε γιατί να το κάνουμε. Γιατί όμως να μην προβλέπετε, ώστε ξέρετε γιατί? Όχι. Γιατί έτσι θα λυθούν πάρα πολλές απορίες και για να προλάβουμε και άλλες τυχόν περιπτώσεις. Ναι. Δεν ξέρω, είναι προαιρετικό λέτε? Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, δεν προβλέπεται, δεν συνιστούμε εμείς να κάνουν έλεγχο. Απλά τα παιδιά αυτά θα καθίσουν 14 μέρες. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή σε αυτό το διάστημα, οποιαδήποτε κοινωνική συναναστροφή, θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Την ευθύνη την έχουν οι γονείς. Εμείς τους ενημερώσαμε για την ευθύνη τους αυτή και ελπίζουμε ότι θα το τηρήσουμε. Και βέβαια, κατά τα λοιπά, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε αυτό το σημείο. Ναι. Για τις πραγματικές επαφές. Μάλιστα. Για τις πραγματικές επαφές δεν είναι ουσιαστικά μέσα στην αίθουσα, όπου ήδη τηρούνται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα οι κανόνες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση μαθητής μέσα στην αίθουσα να μην φοράει τη μάσκα του, όπως και καθηγητής βεβαίως. Άρα λοιπόν το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον αύριο χώρο, όπου οι μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν τη μάσκα παρά μόνον αν συγχρονίζονται. Και εκεί υπάρχουν εφημερίες στην αυλή και προσπαθούμε να επέμβουμε σε περιπτώσεις που βλέπουμε παρέες πολλών παιδιών χωρίς μάσκα και τους υποδεικνύουμε να φορέσουν τη μάσκα. Αυτό όμως σε ένα χώρο εδώ, ειδικά σε εμάς εδώ πέρα, που είναι 4 σχολεία αυτή τη στιγμή, 3 λύκεια και το μουσικό σχολείο, πρακτικά είναι αδύνατον να ελεγχθεί. Αυτό λέμε. Και γι' αυτό μας λένε και οι συνάδελφοί σας ότι πραγματικά μέσα στις τάξεις και μέσα στο σχολείο είναι υπόδειγμα όλη η συμπεριφορά. Έξω από τις τάξεις το διάλειμμα γίνεται. Έλα να δεις. Αυτή τη στιγμή πάντως πρέπει να σας πω, προκειμένου να περιορίσουμε και αυτό το θέμα, έχουμε διαφοροποιήσει το ωράριο λειτουργίας του κάθε σχολείου, έτσι ώστε στο διάλειμμα να είναι μόνο ένα σχολείο στην αυλή.
και τα υπόλοιπα να κάνουν μάθημα εκείνη την ώρα. Είναι και το κάθε σχολείο να έχει τη δική του εφημερία για να προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση. Τώρα, εδώ όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν, γιατί μας ρωτάνε εδώ, είναι και σε μαθητή και σε καθηγητή, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει. Ναι. Αυτή είναι η κοινωνία του σχολείου, ναι, τους περιλαμβάνει όλους. Βέβαια. Τον καθηγητή, τον μαθητή, την καθαρίστρια. Φυσικά. Όλοι είναι στον ίδιο χώρο, άρα όλοι, θα λέγαμε, έχουν τον ίδιο κίνδυνο, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και διευθυντά. Οπότε, εσείς από εδώ και πέρα λειτουργείτε κανονικά? Ή έχετε πληροφορίες ότι έρχονται και οι καταλήψεις, όπως έχουμε ήδη στο τρίτο λύκειο, κύριε Κοστούλα? Γιατί στο τρίτο λύκειο, ήδη μετά από όλα αυτά, έχουμε την κατάληψη. Υπάρχει και η σειρά των ετοιμάτων των παιδιών για αίθουσες, για καθαρίστρες, για καθηγητές. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μάλλον οδεύουν και τα υπόλοιπα λύκεια του τόπου μας σε αυτό τον δρόμο που άνοιξε το τρίτο λύκειο Καστοριάς. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι, πρώτον, η κατάληψη δεν είναι νόμιμη πράξη, και δεύτερον, κυρίως τώρα υπό τις συνθήκες αυτές, μια κατάληψη εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, άμεσους κινδύνους για την υγεία τους, για τη διάδοση του ιού, και επομένως είναι μια πράξη η οποία είναι διπλά επιβλαβής τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, από εκεί πέρα, διπλά επιβλαβής τη συγκεκριμένη στιγμή, λέτε? Ναι, 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 βεβαίως. Είναι εξ ορισμού παράνομη, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Από εκεί πέρα, βέβαια, αντιμετωπίζονται πάντοτε τα παιδιά αυτά με μια ευαισθησία. Δεν μπορεί να εισβάλλει κανείς μέσα και να τους πετάξει στον δρόμο βία, προφανώς. Το διπλά επιβλαβής έχει την έννοια ότι πλέον μαθητές οι οποίοι θα μαζευτούν μέσα σε ένα χώρο κλειστό, τον οποίο θα τον ελέγχουν έστω και παροδικά οι ίδιοι, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τις επαφές που θα έχουν μέσα και τον τρόπο που θα συμπεριφέρονται, και επομένως για την έκθεσή τους στον ιό. Και είναι σοβαρό το πρόβλημα. Κύριε Κοστούλα, εύχομαι. Οι καταλήψεις είναι μια πράξη πολύ επικίνδυνη, θα λέω. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και η κατάληψη στο τρίτο, και αν αυτό θα επεκταθεί και στα άλλα λύκεια. Θα το δούμε αυτό πραγματικά τις επόμενες ώρες. Κύριε Κοστούλα, εύχομαι όλο αυτό να σταματήσει κάπου εδώ. Είπατε όμως και ξεκινήσατε την συζήτηση με κάτι πολύ πιο απαισιόδοξο. Εύχομαι να μην συμβεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, και εγώ θα επαναλάβω αυτό, ότι θα πρέπει όλοι μας, ανεξαρτήτως του πώς εκτιμούμε την αλήθεια της κατάστασης που ζούμε, γιατί υπάρχουν και αμφισβητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Βέβαια, ωστόσο, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την ατομική μας ευθύνη. Να σκεφτούμε ότι στην περίπτωση λοιπόν που αμφιβάλλουμε, εάν υπάρχει μια πιθανότητα αλήθειας, γιατί να βλάψουμε τον συνάνθρωπό μας? Ακριβώς. Έτσι, αυτό είναι το βασικό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή τη στιγμή. Η ατομική ευθύνη πάνω απ' όλα. Κύριε Κοστούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.